Θυμάμαι στο παρελθόν τι σήμαινε ένα πλαστικό μπουκάλι για μένα. Θυμάμαι εκεί στο προάβλιο του σχολείου που το γεμίζαμε αυτό το πλαστικό μπουκάλι από γνωστή γαλακτοβιομηχανία με πετσέτες, με υφάσματα. Και το μπουκάλι αυτό ήταν η μπάλα μας. Γιατί δεν μας άφηναν να έχουμε μπάλα. Άσε δεν μπορεί να βρει και την μπάλα. Και πέσαμε με αυτό το μπουκάλι και κάναμε τάκ, 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 τάκ. Και γκολ, και άντε χαμός γινόταν μέσα στο προάβλιο. Ήταν τόσο σημαντικό ένα πλαστικό μπουκάλι για μας. Και σήμερα πραγματικά δεν θέλω να βλέπω καν πλαστικά μπουκάλια. Έτσι είναι. Όλα αλλάζουν. Ξέρετε ότι ψάχνω να βρω πλέον χάρτινες συσκευασίες νερού, που είναι πάρα πολύ ωραίες και που είναι και πάρα πολύ γευστικό το νερό. Αλλάξτε τη ζωή σας. Από εκείνα τα τσαλιμάκια πέρασαν χρόνια. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η ζωή. Να πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Και θα τα καταφέρουμε. Γιατί, έλα, μην μου πείτε, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.